Μεγάλη μου χαρά σήμερα θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα, στο ΝΟΣΔΑ, στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας, που μας ανέθεσε η Διάδημα και έχουμε εκτελέσει μέχρι στιγμής με επιτυχία και βάση χρονοδιαγράμματος και είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε ξεκινήσει δοκιμαστική λειτουργία εδώ και λίγες μέρες. Εγώ λέγομαι Νίκος Περδικάρης, είμαι υπεύθυνος του έργου για την ανάδοχο εταιρεία Επαδήμ ΑΕ. Θα ήθελα να χαιρετήσω την παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης του κ. Πιτζιόρλα, του Ειδικού Γραμματέας ΔΙΤ του κ. Ματζούφα, των εκπροσώπων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των μέσων ενημέρωσης, της Διάδημα και βεβαίως και των δικών μας εργαζόμενων που επί 19 μήνες εδώ έχουν δώσει το καλύτερό τους σε αυτό. Θα ήθελα τώρα να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο της Διάδημα, τον κύριο Λαμπρόπουλο, να πει ένα χαιρετισμό για να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Θα ακολουθήσει μια παρουσίαση και στο τέλος της παρουσίασης θα ξεναγηθείτε στους χώρους του έργου από εξειδικευμένο προσωπικό της Ηλέκτρο. Καλημέρα και από μένα. Κύριε Υπουργέ, μαζί μας αυτή τη στιγμή βρίσκονται οι βουλευτές του νομού που ζαν, μην αναφέρω ονόματα. Κάποιοι δήμαρχοι, όπως ο Δήμαρχος Εορδέας, δεν βλέπω και κανέναν άλλον, ο Γκριζαμανίδη, δεν πιστεύω να κάνει και κανένα λάθος. Ο κύριος Μεχελάκης, από κεντρωμένη διοίκηση, είναι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και φίλος του κ. Κοτσίδης, ο πρόεδρος της ΕΠΑΔΗ και νομίζω κάποιος δεν θα τους ξεχάσω, εγώ αναφέρω κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζομαι στις κεντρικές εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων της Διάδημα ΑΕ. Σας καλωσορίζουμε στη σημαντικότερη εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας. Ένα σύστημα που αποτέλεσε όραμα και σήμερα πράξη της τοπικής αυτοδιοίκησης αναφορικά με την ορθή αντιμετώπιση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Η ιδέα γεννήθηκε το 1998 όταν η τότε 61 καποδιαστριακή δήμη και κοινότητες συμφώνησαν σε ένα περιφερειακό σχεδιασμό και δημιούργησαν τη Διάδημα ΑΕ ως φορέα υλοποίησης και λειτουργίας του. Βασικός στόχος του σχεδιασμού ήταν να παραμείνει η επεξεργασία και ανακύκλωση των απορριμμάτων. Στην πάροδο του χρόνου,
τα δεδομένα άλλαξαν. Η περιβαλλοντική νομοθεσία έγινε πιο αυστηρή, η Δήμη έγινε 12, αλλά ο σχεδιασμός παρέμεινε αποδεικνύοντας στην πράξη την ορθότητά του. Οι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, καθώς και το οικονομικό κόστος που προκύπτει από την περιβαλλοντική διαχείριση των απορριμμάτων. Παρά τη συμμετοχή του Δημοσίου στα λειτουργικά του, το έργο σε ποσοστό 50% η αύξηση για τους Δυτικομακεδόνες παραμένει υψηλή. Γι' αυτό ζητάμε τη συνδρομή σας, κύριε Υπουργέ, ως καθήλυνα αρμόδιος για το έργο ΣΔΙΤ, ώστε αυτή η προσαρμογή να γίνει πιο ήπια. Σας καλωσορίζω και πάλι στις εγκαταστάσεις διάδειμα ΑΕ και δίνω το λόγο στο Γενικό Διευθυντή της εταιρείας μας, τον κύριο Δημοσθένη Μαυρίδη, ο οποίος θα προχωρήσει στην παρουσίαση της εταιρείας και το ιστορικό του έργο. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά και παρακαλώ τον κύριο Μαυρίδη να έρθει στο... Κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριοι Δήμαρχοι της Δυτικής Μακεδονίας και πρώην Δήμαρχοι, κύριε Γενική Γραμματέα της ΕΞΔΙΤ, κύριε Γραμματέα της Επαγκεντρωμένης Διοίκησης, αγαπητέ Πρόεδρε της ΕΠΑΔΗΜ, κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, αγαπητοί φίλοι, η Δήμη της Δυτικής Μακεδονίας, αναφορικά με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, έχουν αποδείξει με τις ενέργειές τους ότι σέβονται τόσο το περιβάλλον όσο και τους νόμους που έχουν θεσπιστεί για την προστασία του. Ήδη από το 1998 η 61 τότε Καποδιστριακή Δήμη και κοινότητες συνέστησαν τη διάδειμα ΑΕ με σκοπό τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Από το πρώτο περιφερειακό σχεδιασμό, το οποίο εγκρίθηκε το 1998, προβλεπόταν η ανάπτυξη δράσεων ανακύκλωσης με εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής στην πηγή, καθώς και η επεξεργασία των απορριμμάτων. Το ΟΣΔΑ αναπτύχθηκε σταδιακά. Η πρώτη φάση που κάλυψε την ανάγκη για υγειονομική ταφή των αποβλήτων ολοκληρώθηκε το 2004 και από τον Ιούλιο του 2005 τέθηκε σε πλήρη λειτουργία, δίνοντας τη δυνατότητα να κλείσουν 207 ανεξέλεκτες κομματερές, οι οποίες και αποκαταστάθηκαν πλήρως μέχρι το 2007, καθιστώντας έτσι την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας την πρώτη περιφέρεια που πέτυχε αυτό το στόχο. Τον Ιούνιο του 2015 η Διάδημα προχώρησε στην υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης για την κατασκευή και λειτουργία της Μονάδος Επεξεργασίας Απορριμμάτων, της οποίας η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί και σε λίγο θα διαπιστώσετε ότι τέθηκε σε λειτουργία τουλάχιστον σε δοκιμαστική. Μπροστά μας υπάρχουν οι στόχοι του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, οι οποίοι έχουν σωματωθεί πλήρως στον εγκεκριμένο περιφερειακό σχεδιασμό της Δυτικής Μακεδονίας. Στη Δυτική Μακεδονία, αγαπητοί φίλοι, αλλάζουμε συνήθειες για ακόμη μια φορά. Από τις χωματερές περάσαμε στην υγειονομική ταφή. Από το πράσινο κάτω με τα σύμμυκτα περάσαμε στην διαλογή στην πηγή για 4 βασικά ρεύματα υλικών συσκευασίας, με την διαλογή των βιοαποβλήτων που ήδη ξεκίνησε πιλωτικά στους Δήμους Κοζάνης και Βοΐου να αποτελεί το 5ο ρεύμα. Από την υγειονομική ταφή περνάμε σήμερα στη μηχανική επεξεργασία των απορριμμάτων. Άλλωστε, η μηχανική επεξεργασία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αναπόσπαστο και βασικό κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων. Η μετάβαση ενός συστήματος από την πολιτεία των ΧΑΔΑ στην πολιτεία της ιδανικής διαχείρισης απαιτεί μεγάλους χρόνους ορίμασης και πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όλες οι δράσεις απαιτούν πολλαπλές συνέργειες όπως πολιτική βούληση, θεσμικό πλαίσιο, πόρους, παιδεία, εκπαίδευση πολιτών, κοινωνική και περιβαλλοντολογική ευαισθησία. Τα δεδομένα αυτά καθιστούν αναγκαία τη χρήση επιπρόσθετων
χρηματοοικονομικών εργαλείων. Ένα τέτοιο καινοτόμο εργαλείο είναι και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίες προβάλλουν ως μια ιδιαίτερα ελκυστική και πρόσφορη λύση. Η ιδιωτική χρηματοδότηση δίνει σήμερα τη δυνατότητα στο δημόσιο να αποφύγει τις δυσχέρειες στη χρηματοδότηση των έργων και να εξασφαλίσει τους πόρους για την ταυτόχρονη υλοποίηση περισσότερων υποδομών. Επιπρόσθετα, η καινοτομία και η τεχνογνωσία των ιδιωτικών φορέων εξασφαλίζει τον σωστό σχεδιασμό των υποδομών αυτών, ενώ η ανάληψη της συντήρησης και λειτουργίας του σε μακροχρόνια βάση εξασφαλίζει την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση όμως, η διασφάλιση του κοινωνικού και δημόσιου συμφέροντος για την επιτυχή εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων μέσα από ΣΔΙΤ απαιτεί την ενεργό συμμετοχή της πολιτείας, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των τοπικών κοινωνιών σε όλη την διαδικασία υλοποίησης μιας σύμπραξης και ιδιαίτερα η παρακολούθηση της εκτέλεσης των παρεχόμενων από τους ιδιώτες υπηρεσιών, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των πολιτών και την επιτυχή εφαρμογή των ολοκληρωμένων πολιτικών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων. Είναι σαφές λοιπόν ότι εφόσον υπάρξει η απαραίτητη συνεργασία των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, η υλοποίηση των έργων ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αστικών αποβλήτων μέσω ΣΔΙΤ, μπορεί να προσφέρει στη χώρα μας τη δυνατότητα να εναρμονιστεί άμεσα με το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις από τη μη ολοκλήρωση του εθνικού σχεδιασμού και την επιβολή προστήμων. Άλλωστε, είναι πασίγνωστο σε όλους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει χιλιάδες ευρώ πρόστιμα έτσι στην Ελλάδα για τη μη συμμόρφωση σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποτελούν ένα θεσμό που εφαρμόζεται σήμερα με επιτυχία στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Ως διάδειγμα, έχουμε αναλάβει με επιτυχία την ευθύνη της πρώτης προσπάθειας για την αξιοποίηση του ΣΔΙΤ στα στερεά απόβλητα και πιστεύουμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε θετικά σε πανελλαδικό επίπεδο. Για να πετύχουν τα ΣΔΙΤ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια δίκαιη κατανομή των κινδύνων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η κατανομή αυτή θα πρέπει να κάνει εξ αρχής σαφές ποιοι κίνδυνοι βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον δημόσιο τομέα, ποιοι τον ιδιωτικό και για ποιους κινδύνους θα υπάρχει αμοιβαίος επιμερισμός. Θέλω να τονίσω ότι η υλοποίηση του ΣΔΙΤ είναι απαραίτητο να γίνει οικοδομώντας την μέγιστη δυνατή συνένεση και εμπιστοσύνη σε τοπικό επίπεδο, εφόσον αυτός είναι θεμελιώδης όρος για να έχουμε βιώσιμα συστήματα και να προσελκύσουμε επενδυτές. Η εμπειρία της διάδειγμα αποδεικνύει ότι αυτές οι σχέσεις οικοδομούνται βήμα-βήμα και είναι στέρες μόνον όταν βασίζονται στην επίδειξη καλών αποτελεσμάτων. Για τον λόγο αυτό, η πιο σημαντική προϋπόθεση για να υλοποιηθεί ένα επιτυχημένος ΔΙΤ είναι να υπάρχει ένας οργανωμένος και αποτελεσματικός φορέας διαχείρισης. Ένας τέτοιος φορέας είναι και η διάδειγμα ΑΕ, η οποία με τη στήριξη των πολιτών, των δημάρχων της Δυτικής Μακεδονίας, των πρώην δημάρχων της Δυτικής Μακεδονίας, άλλωστε πρέπει να σας πω ότι εδώ και μια δεκαετία ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία, των διοικητικών συμβουλίων και των στελεχών της εταιρείας πάνω απ' όλα, έφερε εις πέρας ένα τόσο πρωτόγνωρο και πολύπλοκο για τα ελληνικά δεδομένα έργο, άλλωστε είναι το πρώτο που κατασκευάζεται σε πανελλαδικό επίπεδο. Είμαστε περήφανοι όλοι που στην περιοχή μας λειτουργεί ένα χρήσιμο, αναγκαίο και ωφέλιμο για την κοινωνία, ορθολογικά περιβαλλοντολογικό ολοκληρωμένο σύστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλέσουμε τώρα τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της ΕΠΑΔΗΜ, τον κύριο Λεωνίδα Βόβολα, για ένα χαιρετισμό. Κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, σας καλωσορίζω και εγώ στην παρουσίαση αυτού του
ξεχωριστού έργου. Πρόκειται για το πρώτο ολοκληρωμένο έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα που υλοποιείται με σύμπραξη του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Το μόνο έργο από τα ΣΔΙΤ απορριμμάτων που δημοπρατήθηκαν, το οποίο όχι μόνο υπογράφτηκε, αλλά εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση και ήδη ολοκληρώθηκε η κατασκευή του μέσα στο προβλεπόμενο χρόνο. Η Λέκτορ, συγκεράζοντας εμπειρία ετών από το σχεδιασμό και τη λειτουργία πληθώρας παρόμοιων έργων, συνδυάζει καινοτόμες εφαρμογές και μοντέρνες τεχνολογίες και δημιουργεί ελληνική τεχνογνωσία στα απορρίμματα, δοκιμασμένη και ανταγωνιστική. Το μόνο που μας μένει τώρα είναι να το ρυθμίσουμε και να το βάλουμε να λειτουργήσει σωστά. Με το έργο αυτό, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πρωτοπορεί και εναρμονίζεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων, εξασφαλίζοντας στους πολίτες της μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο Όμιλος Ελάκτορ, μέσω των εταιριών του Ελέκτορ και Άκτορ Παραχωρήσεις, επένδυσε σχεδόν 17 εκατομμύρια ευρώ σε αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό έργο για το περιβάλλον και εξασφάλισε δανεισμό πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ, μάλιστα λίγες εβδομάδες πριν από την επιβολή των Capital Controls, εν μέσω ανεπανάληπτης αναταραχής και δυσπιστίας για την ελληνική οικονομία. Ο Όμιλος Ελάκτορ αναλαμβάνει κινδύνους, επενδύει μακροπρόθεσμα στην Ελλάδα, κόντρα στην κρίση και λειτουργεί υποδομές, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι πιστεύει στο μέλλον αυτής της χώρας. Στα χρόνια της κρίσης, μαζί με τα δάνεια ελληνικών και διεθνών τραπεζών, ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τη συμμετοχή των συνεταίρων μας, κινητοποίησαμε επενδύσεις σε ελληνικές υποδομές αξίας περίπου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μια κινητήριο δύναμη. Για τη λειτουργία και συντήρηση των ελληνικών υποδομών μας απασχολούνται σήμερα περισσότεροι από 3.600 εργαζόμενοι και από αυτούς 800 εργαζόμενοι απασχολούνται στη λειτουργία περιβαλλοντικών υποδομών της Ελέκτορ στην Ελλάδα. Σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια εντάχθηκαν και οι πάνω από 150 εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν στο έργο της Δυτικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ενώ σημαντική θα είναι και η συνεισφορά του έργου στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην περιοχή και κατά τη φάση της 25ης λειτουργίας του. Στο έργο αυτό, τα στελέχη και η τεχνική της Ελέκτορ έβαλαν εκτός από τη γνώση και την εμπειρία τους μεγάλη ενέργεια την ψυχή τους για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και θέλω να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου γι' αυτό δηλώνοντας περήφανος για τη δουλειά τους και τη συνεργασία μας. Η αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων είναι δείγμα πολιτισμού και αποτελεί ζήτημα μέγιστης σημασίας για τις σύγχρονες κοινωνίες με άμεσο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Ευχόμαστε η Δυτική Μακεδονία να αποτελέσει παράδειγμα και να ευοδοθούν οι πρωτοβουλίες του Υπουργού ώστε γρήγορα να οριμάζουν και άλλα αντίστοιχα αναπτυξιακά έργα στη χώρα μας. Καλέσουμε τώρα τον ειδικό γραμματέα ΣΔΙ, τον κύριο Νίκο Ματζούφα. Γεια, χαιρετισμού. Και εγώ νιώθω ιδιαίτερα περήφανος για τη σημερινή μέρα, καθώς είναι ένα έργο το οποίο με πολλούς από εσάς το έχουμε ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια και χαίρομαι που βλέπω και δημάρχους που έχουν διατελέσει και δημάρχους που είναι νυν δήμαρχοι και μια συνολική στήριξη αυτού του έργου με διαχρονικό τρόπο. Και είναι ένα μήνυμα το οποίο δίνεται ως Δυτική Μακεδονία, ως Δήμη, ως τοπική αυτοδιοίκηση, ότι μπορεί να υπάρχουν σοβαρές πρωτοβουλίες οι οποίες να έχουν διαχρονικότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε ευρύτερα και εσείς το έχετε μετουσιώσει σε πράξη. Να πω πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στη Διάδημα για την υλοποίηση αυτού του έργου, στον Ανάδοχο για το εξαιρετικό αποτέλεσμα ενός έργου το οποίο είναι μάλιστα και περίπου ένα μήνα νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Και να σημειώσω σε αυτά τα οποία είπε και ο κύριος Μαυρίδης ότι τα έργα ΣΔΙΤ όντως μπορούν να αποτελέσουν ένα αναπτυξιακό μοχλό μέσω καλά κατανομημένων ρίσκων και συμβάσεων οι οποίες μπορούν να έχουν ουσιαστικά μια αγαστή συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η συγκεκριμένη σύμβαση έχει ελεγχθεί και ως προς το δημοσιονομικό της αποτέλεσμα, καθότι μαζί με τα άλλα έργα ΣΔΙΤ, η συγκεκριμένη σύμβαση από πλευράς Eurostat έχει κριθεί ότι δεν επιβαρύνει το δημόσιο χρέος και έλλειμμα, κυρίως
λόγω της πολύ κατανομής ρίσκου την οποία έχει η σύμβαση αυτή καθ' αυτή. Κλείνω λοιπόν δίνοντας πάλι πολλά συγχαρητήρια σε όλους σας, κυρίαρχα στην τοπική αυτοδιοίκηση που διαχρονικά κατάφερε να φέρει αυτό το έργο σε πέρας και βέβαια στην εταιρεία, την Elector και το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλέσουμε τέλος τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον κύριο Βιτσιόγλου. Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τη διάδημα. Και το λέω πάρα πολύ ουσιαστικά, όχι τυπικά. Η χώρα μας έχει ανάγκη από ευχάριστες ειδήσεις αυτή την ώρα. Και σήμερα έχουμε μια ευχάριστη είδηση. Και έχει ανάγκη και από θετικά παραδείγματα. Και σήμερα έχουμε και ένα θετικό παράδειγμα. Περνάμε δύσκολη περίοδο. Ελπίζουμε να μπούμε σε νέα φάση πολύ γρήγορα, στην περίοδο της ανάπτυξης, της υπέρβασης της κρίσης. Και πρέπει να έχουμε τέτοια παραδείγματα που να δείχνουν και την Ελλάδα της δημιουργίας. Και η διάδημα είναι ένα τέτοιο ζωντανό παράδειγμα. Θα μπορούσα απλώς να προσυπογράψω την ομιλία του κυρίου Μαυρίδη. Τα είπε όλα. Χρειαζόμαστε μία νέα κουλτούρα σαν χώρα για να πάμε μπροστά. Μια νέα ευθύνη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μας, μια νέα κουλτούρα στη συνεργασία όλων των φορέων, μια νέα κουλτούρα για το πώς αντιμετωπίζουμε τα θέματα της ανάπτυξης, τα θέματα των επενδύσεων. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν ένα έργο το οποίο είναι υποδειγματικό. Ολοκληρώθηκε ένα έργο προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων, ολοκληρώθηκε τηρώντας αυστηρά το χρονοδιάγραμμα και μάλιστα ένα μήνα νωρίτερα. Και ολοκληρώθηκε χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού και χωρίς καμία αναθεώρηση της σύμβασης. Αυτό για έργα τέτοιου τύπου δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην Ελλάδα. Έχουμε συνηθίσει στις αναπροσαρμογές, στις παρατάσεις, στις υπερβάσεις και αυτά πρέπει να σταματήσουν. Έχουμε ένα έργο το οποίο για 27 χρόνια που θα διαρκεί η ισχύ αυτής της σύμβασης θα λειτουργεί με την ευθύνη του κατασκευαστή για να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και να λειτουργεί στα 27 χρόνια όπως την πρώτη μέρα. Αυτά είναι στοιχεία καινούρια, τα οποία θα πρέπει να τα χαιρετήσουμε. Και έχουμε και ένα έργο πάνω απ' όλα που επιλύει το μεγάλο θέμα των απορριμμάτων με έναν σύγχρονο οικολογικό τρόπο αποδεκτό από τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα έργο τελικώς, ένα έργο πολιτισμού. Γι' αυτό λέω, αξίζουν πολύ θερμά συγχαρητήρια στη διάδημα, σε όλους όσους δουλέψαν για αυτό το έργο, σε όλους κυρίως όσους δουλέψαν από χρόνια για να φτάσουμε στο σημείο να αποφασίσουμε και να υλοποιήσουμε ένα τέτοιο έργο. Γιατί επαναλαμβάνουν στοιχεία μιας καινούργιας κουλτούρας. Και εγώ, επειδή θέλω να είμαστε και μεταξύ μας γενναιόψυχοι, θέλω να κάνω μία αναφορά στο όνομα για τιμώντας την αυτοδιοίκηση της περιοχής. Θέλω να κάνω μια αναφορά και στον παλιό δήμαρχο της Κοζάνης που είχε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία της διάδημα, τον Πάιτο Κουκουλόπουλο, γιατί συνέβαλε καθοριστικά στο να εξελιχθούν τα πράγματα με τον τρόπο που έχουν εξελιχθεί. Θέλω να πω και δύο λόγια για το συνολικά για τα έργα των ΣΔΙΤ. Υπόθηκαν και από τους προηγούμενους. Όμως, είναι ένα εργαλείο το οποίο θα πρέπει σαν χώρα να το χρησιμοποιήσουμε πολύ παραπάνω από ό,τι μέχρι σήμερα. Είμαστε σε μία περίοδο όπου λεφτά πολλά δεν έχουμε σαν κράτος και θα πρέπει αυτά τα λίγα που έχουμε να τα αξιοποιήσουμε σωστά. Και στα λίγα λεφτά που έχουμε να προσθέσουμε ιδιωτικά κεφάλαια, να προσθέσουμε κεφάλαια από δανεισμό, προκειμένου να κάνουμε τα πολλά έργα που χρειάζεται η χώρα σήμερα για να επιλύσει τα προβλήματά της και να μπει στην ανάπτυξη. Αυτό το εξασφαλίζει η μέθοδος των ΣΔΙΤ. Υπήρξαν για χρόνια συζητήσεις περί των ΣΔΙΤ και δαιμονοποιήθηκαν λίγο και υπήρχαν και αντιρρήσεις και η εμπειρία όμως δείχνει ότι αυτό είναι ένα εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Άλλες χώρες που σαν και εμάς βρέθηκαν σε κρίση μεγάλη, όπως η Πορτογαλία, όπως η Ιρλανδία, το χρησιμοποίησαν και το χρησιμοποιούν σε πολύ μεγάλη έκταση.
Πιστεύω λοιπόν ότι και εμείς πρέπει να το κάνουμε αποφασιστικά, όχι μόνο στον τομέα των απορριμμάτων, σε πάρα πολλούς τομείς, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε έργα στις υποδομές, αλλά και σε ευρύτερους τομείς και στον τουρισμό και στη βιομηχανία και παντού, προκειμένου, επαναλαμβάνω, να πολλαπλασιάσουμε τα διαθέσιμα κεφάλαια για να μπορέσουμε να κινήσουμε τη μηχανή της οικονομίας. Θα μπορούσαμε τουλάχιστον το 20% ετησίως του προγράμματος κρατικών επενδύσεων να το χρησιμοποιούμε με αυτή τη μέθοδο. Αν το κάνουμε, θα έχουμε απειρία έργων αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα που θα τεθούν, θα μπουν σε υλοποίηση. Επομένως, η διάδημα, η Δυτική Μακεδονία με αυτό το έργο πρωτοπορεί και δίνει ένα παράδειγμα, διότι το καλό παράδειγμα θα το μιμηθούν και άλλοι. Όλοι οι συντελεστές λοιπόν αυτού του έργου αξίζουν τα θερμά συγχαρητήρια και πιστεύω ότι θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε και κυρίως να δούμε τη λειτουργία που θα έχει στη συνέχεια διαπαιδαγωγητικά και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε μπροστά μας και άλλα τέτοια έργα στην Ήπειρο, στην Πελοπόννησο, στις Σέρες, στην Ηλία, σύντομα πιστεύω και αλλού, ούτως ώστε σιγά σιγά να επιλυθεί το μέγα θέμα των απορριμμάτων. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει που δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στον τουρισμό, να μην έχει επιλύσει ακόμα το θέμα των απορριμμάτων της. Τέλος, να πω και δύο λόγια πιο γενικά. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες, το επόμενο άμεσο διάστημα, να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, να κλείσει. Η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να κλείσει η αξιολόγηση. Αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα από τις διαφωνίες των δανειστών μας μεταξύ τους για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία. Όμως θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε, διότι ο ελληνικός λαός έχει υποστεί τεράστιες θυσίες υλοποιώντας αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα πρέπει να ολοκληρωθεί και να βγούμε από την επιτήρηση, να βγούμε από την κρίση. Είμαστε λοιπόν στο τελευταίο σημείο, στο τελευταίο σταθμό, πρέπει να το ξεπεράσουμε. Και θα το ξεπεράσουμε κλείνοντας τώρα την αξιολόγηση, μπαίνοντας στην ποσοτική χαλάρωση και δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα θετική γύρω από την οικονομία μας, ούτως ώστε να μπούμε αποφασιστικά στον δρόμο της ανάπτυξης. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ενδιαφέρον σημαντικό επενδυτικό για την Ελλάδα, υπάρχουν πολλές δυνατότητες και νομίζουμε ότι είμαστε σε θέση πια, έχοντας αποκομίσει την εμπειρία αυτών των χρόνων, να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και να πάμε μπροστά. Έχουμε λοιπόν ένα μήνυμα θετικό σήμερα από εδώ, από την Κοζάνη, που πρέπει να το ακούσει όλη η Ελλάδα και να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας και ότι μπορούμε να τα κάνουμε πολύ καλύτερα από ό,τι τα κάναμε μέχρι σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή είναι ακριβώς και το πρώτο παράδειγμα, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σωστό τρόπο. Και από την πλευρά μας θα ενθαρρύνουμε λοιπόν τις πρωτοβουλίες αυτές, αποδεχόμενοι. Λέω ότι αντιμετωπίζω θετικά το αίτημα της διάδειμα και θα ενθαρρύνουμε το παράδειγμα το θετικό αυτό, αποδεχόμενοι από το αίτημα, ήδη ετοιμάζουμε τη διαδικασία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ. Βέβαια, ο κύριος Πρόεδρος το είπε, δεν ξέρω πώς το καταλάβανε, ότι η χρηματοδότηση του έργου κατά 50% κατά τη λειτουργία του χρηματοδοτείται από το ίδιο, από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων. Το αίτημα της διάντημα ξεκινάει δηλαδή από μία έκτου του 17, έτσι ξεκινάει με 50% χρηματοδότηση από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων. Ο κύριος Πρόεδρος και η διάντημα, να το πούμε κατ' επέκταση, ζητήσαν η χρηματοδότηση αυτή να είναι μεγαλύτερη κατά τα πρώτα χρόνια και να μειώνεται σιγά σιγά. Άρα, το αίτημα του κυρίου Προέδρου ικανοποιείται, προφανώς αυτό κατάλαβα, από τον κύριο Υπουργό και θα είναι μια ευκολία τουλάχιστον κατά τα πρώτα χρόνια οι Δήμοι να πληρώνουν λιγότερα ή να συνεισφέρουν λιγότερα έτσι στην διάδειμα και να αποπληρώνεται το έργο. Αυτό ήταν το αίτημα. Το έργο της ολοκληρωμένης, του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει την κατασκευή νέων υποδομών, όπως η ΜΕΑ, η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στους χώρους της οποίας βρισκόμαστε σήμερα, ο ΧΙΤΗ, ο χώρος υγειονομικής ταφής υπολοιμμάτων που βρίσκεται λίγο πιο κάτω από τη ΜΕΑ,
και ο νέος σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων Κοζάνης. Οι καινούργιες αυτές υποδομές μαζί με 9 υφιστάμενες υποδομές της Διάδημα, 9 υφιστάμενους σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων, από τον Ιούνιο του 2016 θα λειτουργήσουν υπό την ευθύνη της ΗΛΕΚΤΟΡ για τα επόμενα 25 χρόνια. Το ολοκληρωμένο σύστημα είναι το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα στη χώρα. Θα επεξεργάζεται το σύνολο των σύμπτων απορριμμάτων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Έχει μέγιστο capacity επεξεργασίας στους 120.000 τόνους ανά έτος. Οι Δήμοι θα μεταφέρουν, θα συλλέγουν τα απορρίμματά τους όπως κάνουν και σήμερα, θα τα μεταφέρουν στους σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων που θα γίνονται δεκτά από τον ανάδοχο και στη συνέχεια θα μεταφορτώνονται και θα μεταφέρονται στη ΜΕΑ όπου θα υφίστανται επεξεργασία προκειμένου να παραχθούν 8 ρεύματα ανακυκλωσίμων υλικών και εδαφοβελτιωτικό κόμπος τύπου Α σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Το έργο έχει μακρά ιστορία, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Θα μείνω σε 2-3 πολύ βασικά σημεία. Το Μάρτιο του 2007 η Διάδημα υπέβαλε την αίτηση για ένταξη στον νόμο περί ΣΔΙΤ, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση της Δημιουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ τον Αύγουστο του 2007. Πολλά χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2014 και ύστερα από την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η Ένωση Εταιριών Άκτων Παραχωρήσης ΗΛΕΚΤΟΡ ανακηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος του έργου. Η σύμβαση σύμπραξης υπογράφηκε στις 16 του 2015, δύο μέρες μετά ξεκίνησε η κατασκευή του έργου και είμαστε στην ευχάριστη θέση 19 μήνες μετά την έναρξη της κατασκευής να έχει ολοκληρωθεί άνω του 95% του κατασκευαστικού αντικειμένου και να, εδώ και λίγες μέρες να έχουμε ξεκινήσει και τη δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας, δεχόμενη τα πρώτα απορρίμματα στις 30 Ιανουαρίου του 2017. Πολύ σύντομα, το σχήμα που υπόθηκε από πάρα πολλούς ανάδοχους είναι, αναθέτουσα, είναι ο διαδημοτικός ΦΟΣΔΑ της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η Διάδημα ΑΕ. Ανάδοχος η εταιρεία είναι η ΕΠΑΔΗΜ ΑΕ, μια εταιρεία ειδικού σκοπού που συστάθηκε ειδικά για την εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης και συνίσταται κατά 50% από τις εταιρείες Άκτορ Παραχωρήσεις και ΗΛΕΚΤΟΡ του ομίλου της ΕΛΑΚΤΟΡ. Η κατασκευή και η λειτουργία θα γίνει υπό την υψηλής τεχνογνωσίας και παροχής υπηρεσίας εταιρεία εξειδικευμένη στην διαχείριση απορριμμάτων την εταιρεία ΗΛΕΚΤΟΡ ΑΕ. Ένα βασικό συστατικό της επιτυχίας του έργου μέχρι τώρα είναι το γεγονός ότι όλα τα συμμετέχοντα μέρη εισήγαγαν στο έργο υψηλή τεχνογνωσία ο καθένας από τη μεριά του. Η Διάδημα ως αναθέτων φορέας είναι αυταπόδεικτα βάση του συστήματος που έχει αναπτύξει ο πιο έμπειρος, ικανός και αποτελεσματικός φορέας στη χώρα. Δεν θα πω άλλα στοιχεία γιατί και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής της Διάδημα μας έδωσαν μια εικόνα για το σχετικά με το τι είναι η Διάδημα. Η ΗΛΕΚΤΟΡ είναι μια εταιρεία με κυρίαρχη θέση στη διαχείριση απορριμμάτων στη χώρα και με ισχυρή παρουσία και στην Ευρώπη. Παρέχει το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών που απαιτούνται από το σχεδιασμό, μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία, χρηματοδότηση και παρέχει επίσης και τη δυνατότητα να παρέχει όλες τις διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν στη διαχείριση απορριμμάτων. Είτε πρόκειται για αερόβια επεξεργασία, αναερόβια επεξεργασία, παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα, ανακύκλωση και υγειονομική ταφή. Έχει παρουσία σε 8 χώρες και πάνω από 500 εργαζόμενους και έχει επενδύσει πάνω από 120 εκατομμύρια σε έργα διαχείρισης απορριμμάτων. Τέλος, η Άκτορ Παραχωρήσεις έχει εισαγάγει στο έργο την ισχυρή τεχνογνωσία της στην σύναψη και διαχείριση συμβάσεων παραχώρησης, αφού έχει διαχειριστεί τις μεγαλύτερες συμβάσεις παραχώρησης έργων που έχουν γίνει στη χώρα από μεγάλους αυτοκινητόδρομους όπως η Ολυμπία Οδός, ο Μωρέας, η Αττική Οδός, η Γέφυρα Ρίο Αντίριο και άλλα πολλά έργα παραχωρήσεων. Είναι ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 48 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 12,7 έχουν έρθει με τη μορφή δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 12,7 από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Τζέσικα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 5,6 εκατομμύρια από την Εθνική Τράπεζα και 16,9 εκατομμύρια είναι η διακεφάλεια της αναδόχου εταιρείας.
όπως υπόθηκε και νωρίτερα, καλύπτει το σύνολο των 12 καλλικρατικών δήμων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μιας περιφέρειας με πληθυσμό περίπου 290.000 κάτοικους. Το έργο χωροθετείται εντός του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, σε ένα σημείο στο όριο μεταξύ των δήμων Εορδαίας και Κοζάνης. Είναι λίγο πιο κοντά στην Εορδαία. Και ενώ το σύνολο των εγκαταστάσεων της Διάδημα έχει μεγαλύτερο μέρος του στο Δήμο Κοζάνης, η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων ανήκει ως επιτοπλίστων στο Δήμο Εορδαίας. Όπως είπαμε και πριν, το έργο περιλαμβάνει κατασκευή νέων υποδομών και λειτουργία νέων και υφιστάμενων υποδομών. Αυτή είναι μια εικόνα της χωροθέτησης του έργου για να δείτε ότι ουσιαστικά εδώ το έργο είναι μια κουκίδα μέσα στο Λιγνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Μια κουκίδα τόσο χωρικά όσο και σε επίπεδο παραγωγικής δραστηριότητας σε σχέση με αυτό που συμβαίνει γύρω-γύρω με την εξόρυξη του Λιγνίτη. Αυτή είναι μια διαφάνεια συνοπτική που περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο έργο. Πολύ γρήγορα θα αναφέρουμε ότι τα απορρίμματα, όπως είπαμε, γίνονται δεκτά στους σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων, μεταφέρονται με κατάλληλο κινητό εξοπλισμό στην μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, όπου υφίστανται επεξεργασία σε διάφορα στάδια. Στο πρώτο στάδιο επεξεργασίας, με κατάλληλο εξοπλισμό διαχωρισμού, διαχωρίζονται 8 ρεύματα ανακυκλωσίμων υλικών, είναι 5 ρεύματα πλαστικών, χαρτί, χαρτόνι, μέταλλα, αλουμίνια, ενώ τα απορρίμματα που είναι πλούσια σε οργανικό περιεχόμενο οδηγούνται προς βιολογική επεξεργασία, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της Χέρχοφ, μιας γερμανικής εταιρείας που είναι 100% θηγατρική της Ηλέκτρο ΑΕ. Από τη βιολογική επεξεργασία προκύπτει ένα προϊόν, εδαφοβελτιωτικό κόμπος τύπου Α, το οποίο βάσει ελληνικής νομοθεσίας μπορεί να διατεθεί σε αναπλάσεις, αποκαταστάσεις ορυχείων, λαντομείων και σε άλλες εφαρμογές που δεν σχετίζονται με την χρήση του ως λίπασμα σε γεωργία και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και σε οποιαδήποτε χρήση μπορεί να συνδεθεί με την τροφική αλυσίδα. Όλα τα υπολείμματα της διεργασίας οδηγούνται προς υγειονομική ταφή στον χώρο υγειονομικής ταφής υπολείμματων, ενώ τα υγρά απόβλητα όλων των διεργασιών του εργοστασίου συλλέγονται και επεξεργάζονται σε μια υπερσύγχρονη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, με αποτέλεσμα το εξερχόμενο ρεύμα να έχει την καθαρότητα που απαιτείται από την νομοθεσία, ώστε να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στη μονάδα ως βιομηχανικό νερό. Εδώ είναι μια κάτωψη του χώρου. Έχουμε ένα pointer. Είμαστε εδώ στο κτίριο διοίκησης. Ακριβώς δίπλα από εμάς είναι η γεφυροπλάστικες εισόδου, όπου ο εισερχόμενος κινητός εξοπλισμός θα ζυγίζεται και κατά την είσοδο και έξοδο στο εργοστάσιο. Στη συνέχεια, περιμετρικά, θα οδηγείται στη μονάδα υποδοχής, όπου θα ξεφορτώνονται τα απορρίμματα. Στη μονάδα υποδοχής, με ένα σύστημα γερανογέφυρας και αρπάγης, αρπάζονται τα απορρίμματα και φορτώνονται σε ένα κινούμενο δάπεδο, το οποίο τροφοδοτεί το κτίριο προεπεξεργασίας. Στο κτίριο προεπεξεργασίας υπάρχει ένας εξοπλισμός, ο οποίος σκίζει ουσιαστικά τις σακούλες των απορριμμάτων και στη συνέχεια φορτώνονται τα απορρίμματα σε ταινιόδρομους για να τροφοδοτήσουν την καρδιά του εργοστασίου, που είναι το κτίριο της μηχανικής διαλογής. Στην μηχανική διαλογή, καταρχήν θα σας τα πω λίγο αναλυτικά εδώ για να έχετε μια υποπτική εικόνα του χώρου. Υπάρχουν πολλές διαφάνειες με αναλυτικά στοιχεία για τις επιμέρους διεργασίες, στα οποία δεν θα επιμείνω γιατί θα έχετε τη δυνατότητα να τα δείτε από κοντά και να ρωτήσετε οτιδήποτε απορίες έχετε το εξειδικευμένο προσωπικό που θα σας ξεναγήσει. Στη μηχανική διαλογή, λοιπόν, με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, γίνεται ο διαχωρισμός των 8 ρευμάτων ανακυκλωσίμων υλικών, τα οποία οδηγούνται σε παραπλήσιο κτίριο, που υπάρχει καμπίνα χειροδιαλογής, όπου απομακρύνονται τα ανεπιθύμητα οι ακαθαρσίες των ανακυκλώσιμων υλικών και ρεύμα-ρεύμα τροφοδοτεί μια ταινία η οποία οδηγεί τα ανακυκλώσιμα σε μια πρέσα, όπου πρεσάρονται και δεματοποιούνται και στη συνέχεια αποθηκεύονται στον υπαίθριο χώρο αποθήκευση ανακυκλωσίμων μέχρι να διατεθούν στην αγορά των ανακυκλωσίμων υλικών. Αυτό το δεύτερο ρεύμα απορριμμάτων που μένει από το κτίριο της μηχανικής διαλογής, αφού έχουν απομακρυνθεί τα ανακυκλώσιμα υλικά, είναι πλούσιο σε οργανικό περιεχόμενο και οδηγείται στο κτίριο της κομποστοποίησης.
οπιφίστανται βιολογική αερόβια επεξεργασία με την τεχνολογία της Χέρχοφ, όπου με ελεγχόμενες συνθήκες αέρα, θερμοκρασίας και υγρασίας ενεργοποιείται και διατηρείται μια μικροβιακή δράση βιοδιάσπασης, εξώθρημης βιοδιάσπασης του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να παράγεται το κόμποστ, το οποίο οδηγείται στη συνέχεια για 6 εβδομάδες σε έναν υπαίθριο χώρο ρήμανσης του κόμποστ. Σε αυτές τις 6 εβδομάδες ολοκληρώνονται οι βιολογικές διεργασίες, το κόμποστ είναι σταθεροποιημένο και υγειονοποιημένο και περνάει το τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας, που είναι η μονάδα εξευγερισμού, όπου πάλι με κατάλληλο εξοπλισμό διαχωρισμού καθαρίζεται το κόμποστ ώστε να πιάσει τις προδιαγραφές της ελληνικής νομοθεσίας για τις χρήσεις για τις οποίες προορίζεται. Στη συνέχεια αποθηκεύεται προσωρινά στην πλατεία του κόμποστ και διατίθεται στην αγορά. Εδώ είναι η αεροφωτογραφία του ίδιου χώρου, που είναι επισημασμένες οι μονάδες του εργοστασίου τις οποίες θα επισκεφτείτε. Θα περάσω γρήγορα τα επιμέρους τμήματα, τα οποία τα αναλύσαμε στην προηγούμενη διαφάνεια. Είναι η μονάδα υποδοχής, η μονάδα μηχανικής διαλογής, βιολογικής επεξεργασίας, ορίμανσης, εξευγενισμού. Τα υπολείμματα πάνε σε κατάλληλα στεγανωμένο χώρο υγειονομικής ταφής υπορριμμάτων και τα υγρά απόβλητα, όπως είπαμε, σε υπερσύγχρονη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Με τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην μονάδα, επιτυχάνεται ανακύκλωση άνω του 35% κατά βάρος επί των εισερχόμενων ανακυκλωσίμων υλικών, ένα πολύ ψηλό ποσοστό ανακύκλωσης, και επίσης εκτροπή βιοαποδομήσιμου κλάσματος από ταφή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%. Αυτά τα δύο αποτελέσματα είναι οι επιτεύξεις της μονάδας που θα βοηθήσουν την διάδημα να επιτύχει και τους στόχους της νομοθεσίας της οδηγίας πλαίσιο για τα απορρίμματα του 2008-98, που ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο το 2012 και θα είναι η πρώτη περιφέρεια που θα είναι σύνομη με την εν λόγω οδηγία. Επίσης, μέσω της διεργασίας που λαμβάνει η χώρα στη ΜΕΑ, ελαχιστοποιείται το υπόλοιμα που οδηγείται στο χιτή σε ποσοστό μικρότερο του 35-36% και παράγεται κόμπος τύπου Α καθαρότερο από ό,τι απαιτεί η ελληνική νομοθεσία. Όπως είπαμε, το έργο έχει ΑΕΠΟ από τον Δεκέμβριο του 2014. Τηρούνται αυστηρά οι περιβαλλοντικοί όροι στη φάση της κατασκευής, το ίδιο θα γίνει και στη φάση της λειτουργίας. Έχουν εφαρμοστεί ισχυρά αντιρρυπαντικά μέτρα για τον έλεγχο των οσμών και της χώνης και των εκπομπών και έχουν εφαρμοστεί βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές σε όλα τα παραγωγικά τμήματα της μονάδας. Η κατασκευή του εργοστασίου μέχρι το πέρας της αναμένεται να απασχολήσει πάνω από 200 άτομα συνολικά. Η λειτουργία του εργοστασίου, όχι του εργοστασίου, του συνολικού συστήματος μεταφόρτωσης και της επεξεργασίας απορριμμάτων στο εργοστάσιο θα χρειαστεί πάνω από 120 άτομα σε μόνιμες θέσεις εργασίας για να λειτουργήσει. Πρόσθετες θέσεις εργασίας αναμένονται και από παραπλήσεις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν από τη λειτουργία του εργοστασίου, όπως η μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών, των δευτερογενών προϊόντων και άλλου τύπου μεταφορικού αντικειμένου εργασίες. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί, και δεν αναφέρθηκε μέχρι τώρα ομιλίες, το γεγονός ότι με το νόμο 4042 του 2012 έχει θεσμοθετηθεί το τέλος ταφής απορριμμάτων. Έκτοτε υπάρχει μία καθυστέρηση στην εφαρμογή του τέλους. Τελευταία παράταση εφαρμογής του τέλους δόθηκε πριν από λίγο καιρό, αναστάλλει η εφαρμογή του τέλους μέχρι το τέλος του 2017. Αν το τέλος εφαρμοστεί το 2018, όλοι οι δήμοι που δεν εφαρμόζουν, όλες οι περιφέρειες που δεν εφαρμόζουν επεξεργασία, θα πρέπει να πληρώνουν ένα ΦΥ περίπου 55 ευρώ τον τόνο, το οποίο θα γίνει 60 και θα τους ακολουθεί μέχρι να συνεχίσουν να επεξεργάζουν τα απορρίμματά τους. Σε περίπτωση που εφαρμοστεί το τέλος ταφής, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα είναι η μόνη περιφέρεια στη χώρα που δεν θα πληρώσει το τέλος ταφής, διότι θα επεξεργάζεται το σύνολο των απορριμμάτων της. Είναι παρατηρημένο και σε άλλες μονάδες που έχει κατασκευάσει και λειτουργήσει ηλέκτρο ότι όταν κατασκευάζεται ένα τέτοιο εργοστάσιο υπάρχει πολύ αυξημένο ενδιαφέρον από τον κόσμο εκτός της περιφέρειας, υπάρχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι σε αντίστοιχη μονάδα, μέσα σε μια πενταετία από το 2010 μέχρι το 2015, έγιναν πάνω από 200 επισκέψεις από σχολεία και από εταιρείες και κρατικούς φορείς από όλα τα μέρη του κόσμου. Κάτι αντίστοιχο αναμένεται να γίνει και εδώ, ειδικότερα σε αυτή την αίθουσα που θα λειτουργήσει σαν κέντρο επισκεπτών και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για σχολεία.
Ένα σημαντικό θέμα είναι η χωροθέτηση της μονάδας που δίνει κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα έργα. Η παρουσία της ΔΕΗ στην περιοχή μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη στην λειτουργική ολοκλήρωση της μονάδας, εξασφαλίζοντας το βέλτιστο τρόπο διάθεσης των δευτερογενών προϊόντων της μονάδας, είτε για το κόμποστ δηλαδή, είτε ως υλικό αποκατάστασης των ορυχείων που βρίσκονται γύρω μας, είτε ως υλικό ενεργειακής αξιοποίησης και υποκατάστασης λιγνίτη στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που υπάρχουν γύρω-γύρω στην περιοχή. Κατά τη λειτουργία του εργοστασίου αναμένεται να αναπτυχθούν και άλλες συνέργειες με άλλες οικονομικές δραστηριότητες της περιφέρειας. Ενδεικτικά θα αναφέρω ένα κόνσεπτ που έχει παρουσιαστεί ξανά. Είναι ένα θεωρητικό κόνσεπτ, αλλά το οποίο ειδικά για τη συγκεκριμένη περιοχή θα μπορούσε να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εφαρμόζοντας κατά βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας που προτάσουν οι νέες ευρωπαϊκές οδηγίες. Είναι ένα παράδειγμα βέβαια όπως καταλαβαίνετε, αλλά η περιοχή έχει όλες τις προϋποθέσεις να μπορούσε να υλοποιήσει ένα τέτοιο έργο. Θα μπορούσαν να συσταθούν εταιρείες κοινωνικής οικονομίας, INSEP, οι οποίες να λαμβάνουν το κόμποστ από τη μονάδα και να καλλιεργούν ενεργειακά φυτά, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιούν μετά στη ΔΕΗ προς υποκατάσταση του λιγνίτη, ώστε να μειώνονται οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα του λιγνίτη, για τα οποία η ΔΕΗ πληρώνει πάρα πολλά χρήματα, είτε να ενισχύσει τις μονάδες τηλεθέρμανσης των Δήμων, οι οποίες πλήττονται λόγω του κλεισίματος πολλών παλιών λιγνητικών μονάδων στην περιοχή. Είναι ένα κόνσεπτ με μεγάλο ενδιαφέρον, είναι θεωρητικό, αλλά κάποια στιγμή θα το δούμε μπροστά μας. Για την πρόοδο του έργου θέλω να μείνω λίγο σε αυτή τη διαφάνεια. Είναι οι αδειοδοτήσεις που έχουμε εξασφαλίσει μέχρι στιγμής. Έχει δύο μηνύματα αυτή η διαφάνεια. Το ένα μήνυμα είναι η δεδαλώδης αδειοδοτική διαδικασία που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ανάδοχοι σε αυτά τα έργα. Έχει όμως και ένα άλλο μήνυμα, ότι στο τέλος της μέρας οι οργανισμοί του ευρύτερου δημοσίου που χρειάστηκε να εγκρίνουν, να συνενέσουν σε ένα έργο απαραίτητο για την τοπική κοινωνία, στο τέλος της ημέρας συνένεσαν και όλες οι άδειες εκδόθηκαν στους χρόνους που απαιτήθηκαν. Όπως είπαμε, από τον Ιανουάριο του 2017 έχουμε περάσει σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας. Αναμένουμε σε αυτή τη φάση σχετικά σύντομα και την υπογραφή του πρώτου συμβολέου διάθεσης του κόμπος τύπου Α. Σε σχέση με τη χρηματοδότηση θέλω να αναφέρω ότι έχει απορροφηθεί όλο το Τζέσικα, όλα τα 12,7 εκατομμύρια του Τζέσικα, έχουν απορροφηθεί όλα τα ίδια κεφάλαια και το μεγαλύτερο μέρος του δανείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Συνολικά έχουν απορροφηθεί άνω του 85% της χρηματοδότησης με πιστοποιούμενες εργασίες της κατασκευής. Όπως είπαμε, έχουν ολοκληρωθεί όλα τα κτηριακά, όλα τα ηλεκτρολογικά, εγκατάσταση εξοπλισμού, η κατασκευή του χιτή, του ΣΜΑΚ, ο Ζάνης, η σύνδεση με τα δίκτυα. Έχουν ολοκληρωθεί δοκιμές χωρίς φορτίο. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες από ολοκληρωμένες εργασίες, τις οποίες θα περάσω λίγο γρήγορα. Οι παρουσιάσεις όλες υπάρχουν εκτυπωμένες σε πολλά αντίτυπα έξω. Μπορείτε να τις πάρετε και να τις διαβάσετε και σε όσα θέματα δεν αναφέρθηκα με λεπτομέρεια. Μέσα στους επόμενους δύο μήνες θα ολοκληρωθεί το 100% της κατασκευής με τις υπόλοιπες εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Και εδώ είναι μια φωτογραφική αποτύπωση αεροφωτογραφιών που δείχνει την εξέλιξη του έργου ανά μήνα από τον 8ο του 2015 μέχρι και τον προηγούμενο μήνα που είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα και χιονοπτώσεις που δυσκόλεψαν πάρα πολύ και το έργο της κατασκευής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα ολιγόλεπτο βίντεο που δείχνει την εξέλιξη της κατασκευής του έργου περίπου 2 λεπτά και στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα για καφέ και να οργανώσουμε κάποιες ομάδες ξενάγησης στους χώρους του έργου. Ευχαριστώ.